φίλες, φίλοι, έχουμε κοντά μας τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Τέρι τον Χατζερεμία. Τέρι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε Τζέιμς, τι γίνεται? Καλά φιλαράκο μου, εσύ πώς πας? Πώς πάει, μια χαρά. Πώς πάει η νέα πολιτική κίνηση? Έχουμε βάλει τα δυνατά μας, τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα είναι που θα κρίνει. Ωραία, θα τα πούμε σε πολλές λίγο. Δυσκολίες έχει, η δουλειά αυτή έχει δυσκολίες, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό, το βλέπω τώρα από πρώτο χέρι. Αλλά πρέπει να δώσουμε μάχες. Θα τα πούμε εκτενέστερα σε λίγο. Ναι. Αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου, και προφανώς θα το έχεις και στα υπόψη σου, γιατί το είχα ανακοινώσει και στο προφίλ μου στο Facebook και έγινε και μια εκπομπή τώρα πρόσφατα από κάποιον εκεί στην Ελβετία, όπου είχαν καλέσει τον Άρα Λαμπογιώτη και τον ρωτάγανε για ποιο λόγο λέει, σου έκανε λέει μήνυση ο Τζέιμς ο Σόντερς, και ο Χαράλαμπος Γιώτης έκανε τον Κινέζο, τον ανήξερο. Λοιπόν, ενώ γνωρίζει πολύ καλά το λόγο που έγινε, δεν ξέρω αν εσύ ξέρεις, έχεις μάθει κάτι συγκεκριμένο με αυτό, αν έχεις να σχολιάσεις κάτι επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλιώς αν δεν θέλεις να σχολιάσεις μπορείς να μου πεις, να πάμε δηλαδή στην επόμενη ερώτηση και να μου πεις για ποιο λόγο αποφάσισες εσύ να φύγεις από το κόμμα Έλληνες. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, στα δικά σας τα προσωπικά ή οτιδήποτε κάνετε εσείς συγκεκριμένα μεταξύ σας, εγώ δεν μπορώ να έχω θέση, έτσι. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω από την δική μου μεριά. Αν γνωρίζεις για ποιο λόγο του έκανα μήνυση. Ναι, γνωρίζω. Επειδή ο ίδιος λέει ότι δεν γνωρίζει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Έχω ακούσει κάποιες φορές και το τι λέει. Πολλές φορές φάσκει αντιφάσκει. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω όμως για το συγκεκριμένο άνθρωπο, για πρόσωπα δηλαδή, γενικότερα, έτσι. Γενικότερα δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Προσωπικά τα έχω αφήσει όλα αυτά στο παρελθόν. Mm-hmm. Και έχω ηρεμήσει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, σαν άνθρωπος πλέον είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Τι ήταν αυτό που σε έκανε, Τέρι, τι ήταν τώρα, αυτό που σε έκανε? Τώρα, άμα ο Τζέιμς θέλει να τον κάνει μήνυση και οτιδήποτε, αυτό είναι δικό του θέμα. Κοίταξε Τέρι, το θέμα είναι το εξής, ότι εσύ αναγκάστηκες να φύγεις από το κόμμα, ας πούμε, το οποίο υποστήριξες πάρα πολύ έντονα τα τελευταία δύο χρόνια, όσο θυμάμαι, και σαφώς κάποιοι λόγοι θα σε έκαναν να φύγεις. Τουλάχιστον αν δεν θες να πεις για πρόσωπα, πες μου τους λόγους που σε ανάγκασαν να φύγεις από το κόμμα Έλληνες. Ναι. Καταρχάς, εγώ στο κόμμα Έλληνες ήμουνα ως ανεξάρτητος συνεργάτης, δηλαδή δεν είχα ιδιαίτερη αρμοδιότητα, δεν είχα κάποια αρμοδιότητα. Απλά επικοινωνιακά, μέσα από το βήμα που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, βοήθησα, θεωρώ, πάρα πολύ την κατάσταση για να αναδειχθεί αυτό το νέο κίνημα. Γιατί αυτό που κάναμε ήταν ένα κίνημα, δεν ήταν απλά ένα κόμμα τότε. Κοίταξε να δεις. Σχετικά τώρα με κάτι που θέλω επίσης να πω, είναι ότι πώς ξεκίνησα. Είχα το κανάλι στο YouTube, μιλούσα για τον Τραμπ, είχα χτίσει αρκετά μεγάλο κοινό. Περισσότεροι μπερδεύονται εδώ πέρα. Είχα χτίσει αρκετά μεγάλο κοινό και με το που είχα κοινό στήριξα τον Ηλία και την προσπάθειά του εκείνη, γιατί θεώρησα ότι υπάρχει μια αδικία εδώ πέρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον Ηλία προφανώς έχω καλή άποψη και καλή εντύπωση, δηλαδή ο άνθρωπος είναι μαχητής, άδικα και παράνομα κλεισμένος. Όμως υπάρχει ένα θέμα, και εκεί είναι που εγώ ξεκίνησα να σπάω, να στο πω έτσι. Υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά από τους συνεργάτες του, τους κοντινούς. Τώρα δεν ξέρω άμα, πρόσεξε το να δεις θα πω, δεν ξέρω άμα ο Ηλίας γνωρίζει για ό,τι έχει γίνει και για όλα αυτά. Όμως πολλές φορές έχω δει ότι έχουν κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι ντροπιαστικές και χαμηλού επίπεδου, και τα πολιτικά αυτά τιμωρούνται. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτό επέκτε γέλασε. Οπότε με το που είδα κάποια πράγματα, και εννοείται κιόλας και το μπάσιμο που είχε κάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να κόψει το κόμμα Έλληνες, το μέρος στόχος μου δεν άλλαξε ποτέ. Γιατί κάποιοι με κατηγορούν ως προδότη ή οτιδήποτε. Παιδιά, εμένα ο στόχος μου δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ο στόχος μου είναι να κυβερνηθεί σωστά η Ελλάδα. Από τη στιγμή που βλέπω ότι ο στόχος μου δεν μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει να δω τι θα κάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι λένε ο Τέρι είναι προδότης, ο Τέρι μας πρόδωσε, με μισούνε.
Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που σας βοήθησε από το απόλυτο μηδέν, έκτισε κάτι αξιόλογο και επειδή βοήθησε, να τον βρίζετε. Δηλαδή, έτσι κάνουν οι σωστοί άνθρωποι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτι που είδα και δεν μ' άρεσε μέσα στο κόμμα το Έλληνες, ήταν μια διαφανής ηγεσία και μια κακή οργάνωση. Και αυτά όλα είχαν σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα, που εγώ σου είπα δεν θα μιλήσω για πρόσωπα συγκεκριμένα όμως εδώ πέρα. Και μετά αυτό συνεχίστηκε, επίσης μια στρατηγική η οποία δεν ακολουθήθηκε και ήταν λάθος το να μπει το Σπαρτιάτες μέσα, δεν ήθελα προσωπικά να κατέβει κόμμα, εφόσον έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν είχαμε δικό μας κόμμα δεύτερο, δεν μου άρεσε η ιδέα του να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο κόμμα άλλου ανθρώπου. Με ποια προοπτική, να το κλέψουμε μετά, ας πούμε, να το κλέβαμε μετά. Αυτή ήταν η μεγάλη στρατηγική. Ωραία, εμένα αυτά δεν με πνέουνε, δεν με καλύπτουνε, δεν με ενδιαφέρουνε. Φάουλ, το είδα. Όμως μετά υπήρχαν οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και εκεί πέρα προσπάθησα να βοηθήσω. Είχα όμως αποτραβηχτεί σε πρώτο επίπεδο. Και εκεί που πήγα να βοηθήσω και να δώσω κόσμο για το Δήμο της Αθήνας, είδα ότι από όλο τον κόσμο που έστειλα, φυσικά το ήξερε ο κόσμος αυτό, δηλαδή μόνοι τους δώσαν τα στοιχεία για να κατέβουν υποψήφοι. Ήτανε 30-40 άτομα περίπου. Κάπου εκεί. Δεν βάλαν ούτε έναν άνθρωπο για το Δήμο της Αθήνας, το οποίο εμένα αυτό με πίκρανε, γιατί ξέρω ότι έστειλα ανθρώπους σωστούς της ελληνικής της κοινωνίας, Έλληνες σωστούς της κοινωνίας μας, που θέλανε να στηρίξουν ανιδιοτελώς τον αγώνα και δεν μπήκε ούτε ένας. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Τέρι, γνωρίζεις ποιος χειριζόταν τη λίστα αυτή των ανθρώπων που θα κατεβαίναν στο Δήμο Αθηναίων, ποιος την έφτιαχνε, ποιος τη χειριζόταν αυτή τη λίστα? Ναι, εγώ τα έδωσα στον Χαράλαμπο, τα δικά μου τα δεδομένα. Στο Χαράλαμπο Γιώτη, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι κρυφό κιόλας, έχω μιλήσει και με τον Χαράλαμπο για το θέμα αυτό. Και μάλιστα μετά ήμουν και τσατισμένο. Και του λέω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έστειλα τόσα άτομα, γιατί του κόψατε? Δηλαδή, τι, δεν κάνει κανένα, ούτε ένα δεν κάνει. Πού, γιατί εγώ δεν του ήξερα του ανθρώπου αυτού. Του είπα, πάρτε τηλέφωνο να δείτε. Αν αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν ή δεν αξίζουν. Δηλαδή, ούτε ένα δεν αξίζει. Και άξιζε εκείνο ο τύπο που ήταν ναζιστή από το Τάγμα Τζο. Εκείνο ήταν δηλαδή αυτό που θέλαμε τότε. Και βγήκε το δημοσίευμα πριν τις εκλογές ότι έχουν έναν από το έναν άνθρωπο. Τέλος πάντων, δεν θα τον κρίνω. Ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά καλά, σίγουρα, δεν έχω σχέση με αυτά τα ντροπιαστικά. Και εκεί ήρθε τελική ευθεία και μετά βγήκε και κάνω ένα βίντεο. Το οποίο λέω ότι ο Ηλίας έχει άτομα τα οποία δεν κάνουν τον περιβάλλον του. Δεν κάνουν και δεν μπορώ να έχω σχέση. Έτσι έγινε δηλαδή η φάση. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο Τέρι είναι προδότης ή ότι τους πρόδωσε ή ότι ο Ηλίας εμένα με ανέδειξε. Πού ρε με ανέδειξε ο Ηλίας? Όσο είχα σχέση με τον Ηλία, εγώ έκανα. Όλο το διάστημα που είχα σχέση με τον Ηλία, εγώ έκανα. Και μάλιστα αυτό υποδεικνύεται κιόλας άμα δουν τις εγγραφές από άλλα κανάλια στο διαδίκτυο. Που μαζί είχαμε ξεκινήσει όλη εκείνη την προσπάθεια τότε. Ναι. Πόσους έχουν όλοι οι υπόλοιποι και πόσους έχω εγώ. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, πλέον δεν δίνω σημασία. Οι αριθμοί είναι. Τα νούμερα, Τερί, και οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι, σου λέω. Εγώ έδωσα μια μάχη πολύ φιλότιμη. Δεν μετανιώνω τίποτα. Τώρα κάνω μια νέα πολιτική αρχή. Θα με κράξουν. Αυτά ξέρω όμως είμαι στον κόλπο. Το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν δίνω δεκάρα, δεν δίνω σημασία για το τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Και πώς νιώθουνε, που είναι δικό τους πρόβλημα. Αν κάποιος έχει θέματα, να πάει να τα κοιτάξει μόνος του, σε ατομικό επίπεδο, γιατί ξέρω ότι δεν έκανα τίποτα λάθος. Για την ακρίβεια, τα έκανα όλα σωστά και γλίτωσα τη παγίδα του να είμαστε τη στιγμή στη Βουλή με τους Σπαρτιάτες. Γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι τεράστιο αλήθεια. Πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ απέφυγα την παγίδα σαν το χέλι. Και όχι μόνο εγώ, και άλλοι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι όσοι δεν μπήκανε μέσα είναι τυχεροί. Τυχεροί ή νοήμονες. Γιατί τα είχαμε πει, θυμάσαι κιόλας, αλλά μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Τα είχαμε πει πολύ πριν τις εκλογές. Είχαμε πει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου είπα ότι όσοι δεν μπουν μέσα θα είναι τυχεροί. Το θυμάμαι. Είμαστε στην ίδια σελίδα με αυτό. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι ήταν παγίδα. Εφόσον γινόντουσαν έτσι,
Πρόσεξε τώρα εδώ, έτσι. Γίνανε κακές επιλογές. Γίνανε κακές επιλογές. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω με ονόματα, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Εγώ θα επικαλεστώ την κατάθεση του Βασίλη του Στίγκα στην κυρία Αδηλίνη, όπου είπε ότι τα άτομα που πήγανε στο κόμμα του, γιατί αυτός δεν είχε αρκετά άτομα, ας πούμε, για τους Σπαρτιάτες, τα πήρε με την βοήθεια του Γιάννη του Δημητροκάλη. Το ίδιος το παραδέχτηκε. Τώρα, αν λέει ψέματα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν θεωρώ ότι λέει ψέματα, ναι. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής, ότι, okay, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι τελικά αυτοί που μείναν απ' έξω είναι πιο έξυπνοι. Mm-hmm. Εδώ τώρα τι είναι αυτή δηλαδή η ρητορική, αυτοί που μπήκανε μέσα είναι χαζοί. Μπράβο. Και αν αναλογιστείς, ας πούμε, ότι την λίστα για τις δημοτικές... Δηλαδή πέφτει στην παγίδα, τι πες εδώ. Αν αναλογιστείς ότι τη λίστα για τις δημοτικές εκλογές την είχε αναλάβει ο Χαράλαμπος ο Γιώτης, σύμφωνα με αυτά που είπαμε και μέχρι τώρα, αλλά και πράγματα που έχει γράψει ο ίδιος δημόσια, έτσι δεν τα επικαλούμε εγώ, ο ίδιος τα λέει. Άρα λοιπόν στην ουσία το θέμα Σπαρτιάτες και το θέμα Δήμος Αθηναίων, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει ονοματεπώνυμο. Γιάννης Δημητροκάλης, Χαράλαμπος Γιώτης, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, εγώ σου λέω δεν θα πάω στα πρόσωπα. Τώρα, από εκεί και πέρα, προσωπικά δεν ένιωθα ευχαριστημένο, ένιωθα ότι μετρώνε. Μετρώει κάτι μέσα μου και μετρώνε κιόλας κανονικά, δηλαδή ότι με εκμεταλλεύονται. Και λέω, τελείωσε το εργάκι και προχωρά καθένας μόνος του. Και να δω πού θα φτάσετε και να δω πού θα φτάσω. Δεν έχω κάτι να πω. Και νιώθω, σου λέω, πάρα πολύ καλά πήρα την επιλογή να στήσω το συντηρητική. Mm-hmm. Για πάμε τώρα στο συντηρητική, Τέρι. Πολύ ωραία έτσι η επιλογή του ονόματος, μπορώ να πω. Για πες μου λιγάκι, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με το κόμμα αυτό, γιατί μου είχες πει πριν από καιρό ότι ξεκινάς αυτή την προσπάθεια, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις και εγώ, ας πούμε, μένω σε άλλη πόλη, σημαίνεις αλλού, δεν ξέρω ακριβώς, μιλάμε βέβαια τακτικά στο τηλέφωνο, αλλά για ενημέρωσε με, τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, πού βρίσκεστε πολιτικά, δηλαδή έχετε... Είσαστε κοντά. Είχα ένα πολύ μεγάλο άγχος σχετικά με το τι θα γίνει το λογαριασμό τραπέζης. Mm-hmm. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο ότι εγκρίθηκε. Α, επιτέλους. Ναι. Μετά από 1,5 μήνα αναμονής, εγκρίθηκε. Οπότε τώρα μπορώ να δω τι θα κάνω, να βάλω μέλη, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι που μου έχουν δηλώσει ότι θέλουν να χρηματοδοτήσουν την κατάσταση. Οπότε σιγά σιγά αρχίζω και βλέπω τι γίνεται και από αυτή την άποψη. Αλλά σε οργανωτικό επίπεδο πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ο τρόπος που το επικοινωνώ δεν είναι για ευρωεκλογές. Ο τρόπος που το επικοινωνώ είναι για τις εθνικές. Ότι εμείς πάμε να στήσουμε κάτι για τις εθνικές. Mm. Αν όμως καταφέρουμε και κατεβούμε ευρωεκλογές, θα είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Και ότι ναι, ένα κόμμα εννοείται ότι έχει στόχο να ανταγωνιστεί σε τέτοιο επίπεδο. Mm-hmm. Οι ευρωεκλογές, βέβαια, δεν θα είναι απλές. Θα είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Έρχονται και σε αυτό που έγινε τώρα και με την Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Ερντογάν εκεί. Έχασε πέντε μεγάλους δήμους. Mm. Δηλαδή πάει στη δύση του την πολιτική. Mm-hmm. Όλα αυτά τα βλέπεις. Πάει να αλλάξει. Για την ακρίβεια στην Ελλάδα θεωρώ ότι άλλαξε η πολιτική σελίδα, αλλά από ό,τι φαίνεται και στην Τουρκία άλλαξε η πολιτική σελίδα. Όλες αυτές οι δυναμικές δημιουργούν νέες καταστάσεις. Το σύστημα θέλει να φέρει τον κασελάκι και εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι άνθρωπος που με ενδιαφέρουν τίποτα, ούτε τα λεφτά αυτά τα κομμουνιστικά, γιατί θεωρώ ότι όταν παίρνεις χρήματα από αξίωμα, αυτά τα λεφτά είναι κομμουνιστικά, δηλαδή δεν είναι λεφτά που σου αξίζουν, θα πρέπει να μειωθούν αυτοί οι μισθοί. Πάνε, βγάλει λεφτά από την επιχειρηματικότητα. Μην βγάζει λεφτά από την καρέκλα. Καλά, το μεγαλύτερο ανέκδοτο, Τέρι, συγγνώμη που σε διακόπτω, της τελευταίας δεκαετίας είναι στο τιμόνι αριστερού κόμματος να είναι δεξιός, θα έλεγα, εφοπλιστής, αμερικανοτραφής, που έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό, δεν μιλάει καν καλά τα ελληνικά. Πήγε να κάνει διπλωματικό επεισόδιο με την Κύπρο. Ναι, και... Πήγε στρατό 20 μέρες από τις οποίες είχε γενέθλια, βγήκε να τα γιορτάσει ο τύπος, μετά έκανε παρέλαση, τα εκμεταλλευτήκαν όλα στο έπακρο. Έτσι. Και το μεγαλύτερο, δηλαδή η μεγαλύτερη απορία μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ότι καλά, αυτοί οι κομμουνιστές, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων ιδεολογικά ψηφίζουν έστω ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουν μπροστά τους τι γίνεται, δεν έχουν καταλάβει.
Γι' αυτό, το θεωρώ ανέκδοτο, έτσι. Δηλαδή, άρα, βολμένους λαχιάδες. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανέκαθεν συστημικό κόμμα. Mm. Τώρα, βέβαια, αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα. Επίσης, ο Κασελάκης έχει εταιρεία στη Φλόριντα. Mm. Η εταιρεία του Κασελάκη δεν είναι σε καμιά Νέα Υόρκη ή καμιά Καλιφόρνια. Mm-hmm. Στη Ρεπουμπλικανή τη Φλόριδα είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να κάνεις το Δημοκρατικό Κόμμα με τα πρότυπα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και να το ονομάσεις Προοδευτική Συμμαχία και το εσύ το δικό σου το business το έχεις στη Φλόριδα, δεν το έχεις στη Νέα Υόρκη, δεν το έχεις στη Νέα Υόρκη. Καλά, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα να το έχεις στον Ντέλαγουερ, ας πούμε, αλλά εντάξει. Ναι, κάτω και στην Πενσιλβάνια, σωστά. Ναι. Δηλαδή, είναι η απόλυτη ανομαλία και ο ανάποδος κόσμος στην πράξη του, ο Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το πώς τον δέχονται εκεί μέσα, αυτοί το ξέρουν. Μάλλον η καρέκλα βαστάει καλά. Αλλά αυτά πρέπει να τελειώσουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Δηλαδή, φτάνει άλλο πια με αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, φίλε James, όπως είπα και σε ένα βίντεο μου στο YouTube, αυτή τη στιγμή πόσοι είναι οι Έλληνες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πόσοι είναι οι Έλληνες, δεν είμαστε πολλοί. Το βλέπω στην πράξη ότι. Και στην επανάσταση του 21 δεν είναι. Καθαροί, ελεύθεροι, δεν είναι πολλοί. Και στην επανάσταση του 21, Τέρι, δεν ήταν πολλοί. Καταλάβες. Και μην νομίζεις ότι χρειάζεσαι πολλούς. Χρειάζεσαι λίγους και καλούς. Και η Γαλλική Επανάσταση με 3 άτομα έγινε. Και στην Κούβα η Επανάσταση με 20-25 άτομα, πόσα μπήκαν σε μια βάρκα, ας πούμε, μισείς πέθαναν στον δρόμο από διάφορες αιτίες και βγήκαν 15-16 άτομα, ας πούμε, στην Κούβα. Και από εκείνη την ημέρα που πατήσαν το πόδι τους, το βγάλαν από τη βάρκα και το πατήσαν στην Κούβα, η Κούβα έχει παραμείνει στην κατοχή τους. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι πολλούς, χρειάζεσαι λίγους, αλλά αυτοί οι λίγοι θα πρέπει να ξέρουν πού και πώς και πότε να πράξουν και ποιον να βάλουν μπροστά αρχηγό. Χρειαζόμαστε έναν αρχηγό ο οποίος να μην μασάει. Καταλάβες, αυτό είναι το θέμα. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Αν το κόμμα σου χρειαζόταν να συνεργαστεί με τον Ηλία, δηλαδή αν σου κάνει μια πρόταση ο Ηλίας να συνεργαστείς, είτε για τις ευρωεκλογές, είτε για τις εθνικές εκλογές κτλ. Ποια θα ήταν η απάντησή σου σε αυτήν την περίπτωση? Ο Ηλίας, καταρχάς αυτό είναι υποθετικό και γενικά δεν πρέπει να απαντάς σε υποθετικά σενάρια. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά το position αυτή τη στιγμή του Ηλία, η θέση του Ηλία, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει σχέση με το πολιτικό γίγνεσθε το δεδομένο. Mm-hmm. Ακόμα και αν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή θα πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει για τον εαυτό του. Mm-hmm. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι προς συζήτηση εδώ πέρα. Διότι εγώ κάνω μια προσπάθεια από το απόλυτο μηδέν και δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα το κόμμα να μπει και να εκλεγεί και να πάρει λεφτά για να βγάλει θέση και όλα αυτά. Δεν είναι αυτός ο στόχος ο δικός μου. Ο στόχος μου είναι να φτιάξω έναν φορέα στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να νιώθουν άνετα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο στόχος μου για αρχή. Θέλω έναν ωραίο οργανισμό να λειτουργεί σωστά, να είμαστε οργανωμένοι και άνθρωποι καθαροί να νιώθουν άνετα μέσα σε αυτό. Να λένε, φίλε, είμαι συντηρητικός και γουστάρω. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Δεν είναι στόχος μου να μπω ευρωβουλή ή να μπω βουλή ή να βγάλω ευρωβουλευτή ή να γίνει το να πάρουμε λεφτά ή οτιδήποτε τέτοιο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να χτίσω. Γιατί όπως ξέρεις και καλά, το να πας viral, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητα πάντα καλό. Βλέπεις ότι έχουμε στείλει και εμείς viral καταστάσεις και δεν είναι απέδωσε. Δηλαδή πρέπει να μπορεί ο άλλος να διαχειριστεί και την κατάσταση. Και η πολιτική είναι νέος κόσμος. Εντελώς. Παρόλο που είμαστε πολιτικά όντα, αλλά όταν μπαίνεις στα καλά καθούμενα μέσα στο δικό τους το συστηματάκι, εκεί θέλει γερά στομάχια, θέλει σωστά άτομα από δίπλα, συνεργάτες. Γι' αυτό, επειδή να πας viral σε αυτό εδώ. Επειδή το λες και εσύ ο ίδιος ότι χρειάζεσαι συνεργάτες. Εγώ μίλησα για μια υποτιθέμενη συνεργασία του Ηλία του Κασιδιάρη με το κόμμα που έχεις εσύ. Μα δεν μπορεί. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί. Τι εννοείς, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς. Δεν μπορεί, ίσως να μην μπορεί να ηγηθεί ο ίδιος, αλλά μπορεί να ετοιμάσει ένα κόμμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, και να σου πει, κοίταξε Τέρι, εγώ ετοιμάζω ένα κόμμα που θα λέγεται ΑΒΓ, το οποίο μέσα θα έχει καθαρούς ανθρώπους, θα είναι, ξέρω εγώ, όπως τα γνωρίζεις τα πράγματα κτλ. Και θα σου πρότεινα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αυτό το κόμμα να συνεργαστείς.
αυτό το βλέπεις στην πράξη. Βλέπεις τι είναι αυτό το κόμμα. Δεν μιλάμε για σπαρτιάτες και στίγκα. Γιατί ένα κόμμα είναι αδιάφορο, το θέμα είναι οι άνθρωποι του. Mm-hmm. Διαπραγματεύεσαι. Μέχρι στιγμής προσωπικά όμως δεν έχω πει σε μια καμία τέτοια διαδικασία. Γιατί θεωρώ ότι έχω μεγάλη μόχλευση και δυναμική. Δηλαδή, εσύ μου λες τώρα ένα υποθετικό σενάριο, αλλά αυτό το υποθετικό σενάριο πάρα πολλοί άλλοι που είναι στον πατριωτικό χώρο έχουν έτσι να συζητήσουν ή προσπαθούν να πλευρίσουν ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή, συνεργασία στο μικρό επίπεδο μου φαίνεται αδιάφορο. Συνεργασία όμως στο πολύ ψηλό επίπεδο για να πάμε για κυβέρνηση, εκεί είναι χρέος σου να το κάνεις αυτό. Κοίταξε, μπορεί να μην συνεργαστείς. Έχεις 1% εσύ, 1% εγώ, τι να το κάνω αυτό. Μπορεί να μην συνεργαστείς εκτός Βουλής, αλλά να συνεργαστείς εντός Βουλής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είσαστε μέσα στη Βουλή. Και είναι μέσα και ένα κόμμα που το έχει προτείνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είμαστε πατριώτες και εθνικιστές, έτσι, στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, ο στόχος είναι ο ίδιος. Μην γελιόμαστε εδώ. Μπορεί να αλλάζει ο φορέας, μπορεί να αλλάζει μια έτσι ιδέα, αλλά το 8 στα 10 είναι εκεί. Τα 8 στα 10 έχει συμφωνία. Εθνικιστές όταν είσαι μέσα. Εθνικιστές ή συντηρητικοί. Γιατί εδώ σου ξέφυγε κάτι. Όχι, δεν μου ξέφυγε τίποτα. Το κόμμα συντηρητική, ο συντηρητισμός, έχει σχέση με αξίες. Το εθνικιστής είναι κάτι άλλο. Στο κόμμα συντηρητική, στο καταστατικό του, την έχουμε την αξία του εθνικισμού. Το θέλουμε τον εθνικισμό. Τον υγιή εθνικισμό το θέλουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς υγιείς εθνικιστές που αγαπάνε τον τόπο τους και το έθνος τους και θέλουν να πράξουν αντίστοιχα με αυτό. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Να βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Να μην έχουμε παροπίδες. Θεωρώ ότι ο εθνικισμός μπορεί να πει μέσα ως υποσύνολο, στο σύνολο του συντηρητισμού. Δηλαδή, ένα εθνικιστικό κόμμα αμυγός δεν θα την κυβερνήσει την Ελλάδα. Ένα αμυγός συντηρητικό κόμμα θα την κυβερνήσει την Ελλάδα. Πολιτικά μιλώντας. Δηλαδή, συντηρητισμό μπορείς να πάρεις από πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες, ειδικά όταν αυτές οι έννοιες τώρα δεξιά-αριστερά είναι παροχημένες. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι συντηρητικοί. Για παράδειγμα, ο Κουτσούμπας είναι συντηρητικός αυτή τη στιγμή. Από τους ελάχιστους συντηρητικούς στη Βουλή. Και εννοείται ότι οι κομμουνιστές ψηφίζουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ψήφο, έτσι, στο τέλος της ημέρας. Όλοι αυτοί. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει κάποια προοπτική και το συντηρητική είναι σωστά τοποθετημένο κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα έχω σκεφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι ευχαριστημένος από αυτή την προσπάθεια, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Βλέπω δηλαδή ανταπόκριση από τον κόσμο, τους αρέσει αυτό που χτίζεται και οι στόχοι, σου είπα, οτιδήποτε. Ξέχασα για λίγο, Τέρι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι διαφορετική ζήτηση όταν είσαι εκτός Βουλής και διαφορετική ζήτηση όταν είσαι μέσα. Πρέπει να δεις πάντα και το πλαίσιο, το κίνδυνο, τον εξωτερικό κίνδυνο. Θεωρώ ότι τον Ερντογάν θα τον φάνε και θα έρθει ένας κεμαλικός και θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να τα δεις όλα αυτά σε εκείνη τη φάση. Δεν μου λες, αν είσαι καθαρός, το φίλεις. Θεωρείς ότι είμαστε κοντά σε κάποιο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Κοίταξε, τώρα είδαμε κιόλας από την Κίνα που προετοιμάζεται για να κάνει το βάσιμο σε Ταϊβάν. Επίσης είπε, ο Κινέζος είπε ότι εάν κάνετε κανένα λάθος, εμείς θα στείλουμε στρατό για να στηρίξουμε τη Ρωσία. Και βγαίνει και ο Πούτιν και λέει ότι εμείς θεωρούμε ότι η Ταϊβάν ανήκει στη Κίνα. Τώρα αυτές οι δηλώσεις, όποιος τις παίρνει αψήφιστα, είναι αφελής. Πολύ κοντά είμαστε στο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία θα παίξει ρόλο το επόμενο διάστημα, γιατί σου πιστεύω ότι θα φάνε τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δηλαδή θα τελειώσει. Ήδη με τις εκλογές της Κυριακής φάνηκε ότι τελειώνει, πάει στο τέλος. Τώρα το θέμα είναι πώς θα πέσει. Θα είναι θέμα υγείας, να τον φάνε, θα φύγει μόνος του, θα πάρει λίγο ακόμα παράταση. Πάμε σε εκείνες τις καταστάσεις τώρα. Έρχονται δηλαδή τρομερές αναποπούλες. Και το θέμα είναι πού στεκόμαστε εμείς. Γιατί η Θράκη διακυβεύεται, η Ρόδος διακυβεύεται. Δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι είναι. Οπότε πάμε σε πολύ σοβαρές καταστάσεις από εδώ και πέρα. Θέλω και ένα πολιτικό σχόλιο από σένα όσο αφορά το τι γίνεται μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό? Θεωρώ ότι γίνεται γενοκτονία.
κατά των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ξεφύγει και οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή εκεί στο Ισραήλ θέλουν να το διώξουν τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου θεωρεί ότι είναι πρόδρομος του Μεσσία τους. Οπότε εκεί έχει μεγάλο θέμα και κάνει τζις. Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί δεν το τολμάνε να το μιλήσουν αυτό. Κάποιοι βέβαια λένε ότι υπάρχει γενοκτονία. Τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ περίεργα. Γιατί με το πρόσχημα ότι υπάρχουν κάποιοι όμηροι, καμιά 60 πόσοι είναι, ακόμα, που αυτό δεν το ξέρω κι άμα είναι η αλήθεια. Οι άλλοι Εβραίοι τίποτα, την ισοπεδώνουν εντελώς τη Γάζα και όλες τις περιοχές. Γι' αυτό που έγινε κιόλας με το TikTok, που έγινε παν το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν, αν θα το πουλήσουν σε αμερικάνικη εταιρεία ή αν θα τελειώσει το TikTok γενικότερα, αν θα ξεπουληθεί εντελώς. Mm-hmm. Τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Είναι ουσιαστικά αντίπεινα της Κίνας προς τους Αμερικανούς, γιατί αφήνουν το περιεχόμενο του τι γίνεται στη Γάζα να τρέχει και πάει viral. Το hashtag Free Palestine, Free Palestine, έχει 83 εκατομμύρια χτυπήματα και το hashtag I Stand With Israel έχει 2 εκατομμύρια. Πού 2 εκατομμύρια, πού 83 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα τώρα το τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν πάει κόντρα στα Ηνωμένα Έθνη, οι Εβραίοι, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Και το λένε ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι θεωρούν ότι θέλουν να φτιάξουν τον ναό του Σολομώντα και να έρθει ο Μεσσίας τους. Εδώ τώρα αρχίζουμε, πάμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Παίζει ρόλο το να μην είναι ο Μητσοτάκης και να έχουμε κάτι σωστό εκεί πάνω. Αυτό, φίλε, οφείλεται στο 41% που δεν είναι καν 41% τέλος πάντων. Γιατί ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Και τώρα παραπονιούνται για την ακρίβεια, για όλα αυτά που γίνονται. Όταν έχεις την επιλογή στα χέρια σου και δεν πας να την εξασκήσεις, μετά δεν μπορείς να έχεις και δικαίωμα να παραπονιέσαι. Να, τώρα επιστολική ψήφο. Ναι, τώρα έχουμε άλλα θέματα. Γιατί τις ελληνοποιήσεις που κάνουν των εισαχθέντων, το πας. Προχθές μίλαγα με έναν φίλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μου λέει ότι τους πεθαμένους δεν τους έχουν βγάλει από τις λίστες. Ήταν ακριβώς μπροστά, δηλαδή σε μια σκηνή που έγινε την ώρα που ψήφιζε. Μου λέει, εγώ θα σου πω αυτό που έζησα εγώ, το ίδιο, το είδα με τα μάτια μου, μου λέει. Σε εκλογικό κέντρο μπήκε μέσα σε μια περιοχή, η οποία είναι μικρή περιοχή βασικά και γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Και μπαίνει μέσα μια κυρία να ψηφίσει και τα λοιπά και πάνω από το όνομά της, ας πούμε, βλέπει ένα άλλο όνομα, ξέρω εγώ, λέει, καλά, λέει, αυτός, λέει, έχει πεθάνει, λέει, ο άνθρωπος, λέει. Τον ξέρω, λέει, έχει πεθάνει, λέει, εδώ και 2 χρόνια. Γιατί είναι, λέει, μέσα στη λίστα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό βέβαια, έτσι, εξυπακούεται. Είπανε, ότι... μετά τις ευρωεκλογές θα καθαρίσουν τις λίστες. Ναι, απλά, ναι. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτό σημαίνει ότι υπηρεσία, αυτό σημαίνει και η αποχή, έτσι. Δηλαδή όταν έχεις μέσα 10.000 νεκρούς ή 100.000 νεκρούς, είναι και 100.000 άτομα που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θεωρείται αποχή. Δηλαδή θεωρείται αποχή, το θέμα είναι ψηφίσουν αυτοί. Αν βάζουν κάποιους άλλους στη θέση τους, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είσαι μέσα γραμμένο στη λίστα και δεν πας να ψηφίσεις, θεωρείσαι μέρος... ως αποχή, ναι. Θεωρείσαι ως αποχή. Καταλάβεις, γίνεται, ξεπλένει την ψήφο, ας πούμε, των υπολείπων. Οπότε σου λέει, έχουμε 10 εκατομμύρια εγγεγραμμένους, ήρθανε τα 5 να ψηφίσουν, άραγε το 40% είναι στα 5 εκατομμύρια, είναι 2 εκατομμύρια ψήφοι, όσο χρειαζόταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Αν πήγαιναν 10 εκατομμύρια να ψηφίσουν, πού θα έβρισκε η Νέα Δημοκρατία 4 εκατομμύρια ψήφους για να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή, για να έχει 41%. Πουθενά. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Βέβαια, αυτό ο Τέρι ευνοεί και τα μικρά κόμματα. Γι' αυτό κάνουν όλοι τις πάπιες και δεν μιλάει κανένας. Διότι η αποχή βοήθησε να μπουν στη Βουλή μέσα αυτή τη στιγμή οι Σπαρτιάτες, η Πλεύση Ελευθερίας, η Λύση, η Νίκη. Ναι, αλλά τι να το κάνω αν όλα αυτά για τα κόμματα είναι δικά τους στο τέλος της μέρας. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση εδώ. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι δεν θα μπαίνει κανένα από αυτά τα μικρά κόμματα αν πηγαίναν 10 εκατομμύρια Έλληνες να ψηφίσουν.
Γιατί θα χρειαζόταν πολύ περισσότερες ψήφους για να μπει ένα μικρό κόμμα στη Βουλή. Δεν θα μπαίνει δηλαδή με 200.000 ψήφους. Θα ήθελε πολύ περισσότερες για να μπει. Καταλαβαίνεις. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και έχουμε βέβαια κάποιους εκεί στην Ελβετία, ας πούμε, ξέρω, κάποια κανάλια τα οποία είναι υπέρ της αποχής. Εκτός βέβαια αν προτείνουν αυτοί κάποιο κόμμα να κατέβει, όπως κάναν τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Ναι, να είναι υπέρ της αποχής, αλλά να πάνε να πέφτουν οι ίδιοι, ειδικά αν είναι να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, γιατί κεραμέως από το πρωί μέχρι το βράδυ με την επιστολική ψήφο ασχολείται. Και είδαμε τι έγινε και με την Ασημακοπούλου. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε δηλαδή, η νοθεία ξεκίνησε. Έτσι, ακριβώς. Εγώ προτείνω οι απόδημοι να μην ψηφίσουν καθόλου. Τίποτα. Άστο. Πάνε, κάνε κάτι άλλο εκείνη την ημέρα. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς θα ψηφίσουν. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Και ξέρουμε και καλά ότι θα ψηφίσουν. Θέλουν, δεν θέλουν δηλαδή να το πάρουν αυτό. Ή Κασελάκη, ή Μητσοτάκη. Τον έχω. Στο τσεπάκι του είναι. Να. Δυστυχώς. Και άμα δεις, ο Κασελάκης είπε κιόλας και. Είπε και κάτι παλαβό. Είπε ότι πρέπει να γίνει η κάλπη με εποπτεία του εξωτερικού. Και εγώ θα σε πω γιατί να μην γίνει με εποπτεία του στρατού. Τον προωθούν πολύ άσχημα τον Κασελάκη και εδώ κοιμούνται όρθιοι οι Έλληνες. Μα είπαμε τώρα εδώ. Δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι οι κομμουνιστές, οι ίδιοι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, τι βάλανε αρχηγό τους. Έτσι, τώρα τι να λέμε. Άμα δεν το καταλαβαίνουν. Ότι σου φέρνουν έναν άνθρωπο από την Αμερική που έχει μεγαλώσει, έχει ζήσει εκεί, που δηλώνει εφοπλιστής, που δεν ξέρει καν καλά τα ελληνικά, και στον φέρνουν και στον βάζουν αρχηγό αριστερού κόμματος και εσύ πας, ας πούμε, να το ψηφίσεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ βολεμένος ή πάρα πολύ αφελής. Και ξέρουμε βέβαια έτσι ότι ο εχθρός, λέει, του έθνους, ας πούμε, είναι ο βολεμένος σκλάβος. Δυστυχώς. Σωστά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις να σου κάνω. Αν θες κάτι εσύ να κάνεις κάποιο κλείσιμο, να πεις κάποια πράγματα που τυχόν δεν σε ρώτησα, που θα ήθελες να τα ακούσει ο κόσμος, δικό σου το μικρόφωνο. Αλλιώς, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάλι. Χαίρομαι για τα βήματα που κάνεις, έτσι, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και επειδή ξέρω ότι είσαι καθαρό παιδί, είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο οποίος δεν είσαι λερωμένος πολιτικά, και μακάρι να ήταν όλα τα κόμματα έτσι. Ασχέτως αν κάποιοι δεν σε συμπαθούν ή όχι, αυτό είναι θέμα του καθενός. Η δική μου άποψη είναι ότι μακάρι όλοι να ήταν, ας πούμε, όλα τα κόμματα με τέτοιου είδους παρθενογέννηση, έτσι, γιατί στην ουσία η παρθενογέννηση πρόκειται, από έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος δεν ήταν πολιτικοποιημένος κάπου, ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, κάποιο τζάκι πολιτικό, δηλαδή δεν προέρχεσαι από κάποιους γονείς πολιτικούς, δεν κληρονομείς καρέκλες, δηλαδή, στην ουσία, ούτε μηχανισμούς. Και μακάρι να ήταν λοιπόν όλα τα κόμματα το ίδιο και να μην ήταν όλα στημένα στο στυλ του ΣΥΡΙΖΑ, στο στυλ της Νέας Δημοκρατίας και στο στυλ των υπολείπων κομμάτων που έχουν έρθει ή έχουν δημιουργηθεί ή μας τα έχουν επιβάλει. Το Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κλίκες. Είναι κλίκες. Δεν είναι καν δημοκρατικά κόμματα. Το συντηρητική είναι μια νέα προσπάθεια εντελώς και έχω σκοπό να πάει σε συνέδριο. Και όλα τα προγράμματα, όλα τα όργανα, όλα τα στελέχη να ψηφιστούν από τα μέλη του κόμματος. Οπότε αν κάποιος θέλει να εφαρμόσει πολιτική, καλά θα κάνει να έρθει. Αρκεί να μην ανήκει σε άλλο κόμμα. Και να ακολουθεί το καταστατικό, δηλαδή να είναι συντηρητικός, να έχει τις αξίες συντηρητισμού. Δηλαδή μην έρθει και μου πει έχουμε 3 φύλλα ή 15 φύλλα. Εντάξει, έγινε διαγραφή αυτό προφανώς. Δηλαδή απλή λογική. Και πάμε να κάνουμε κάτι, πας και η Ελλάδα, μας πας και δούμε κανένα άσπρο φως. Δεν έχω καμιά τρέλα με το να ασχοληθώ με την πολιτική, να είμαι πρόεδρος ή οτιδήποτε. Υποστήνω αυτή τη στιγμή κάτι από το μηδέν. Θα το θέλει ο κόσμος, αυτό θα το ορίσει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι που σε τιμά, Τέρι, και σε αυτό το σημείο θέλω να συμπληρώσω το εξής, ότι αυτό που είπε ο Τέρι Χατζηρεμίας, φίλοι και φίλες που ακούτε, λέει το εξής, ότι εγώ φτιάχνω ένα κόμμα με τα έξοδα, με έξοδα δικά μου, με χρόνο που τρώω από την... Δεν είναι δικά μου, είναι όλοι μαζί οι πολίτες, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι δικά μου. Ωραία. Βάζουν και εγώ, βάζουμε όλοι όμως. Ωραία. Αλλά στείλουμε κάτι καλό. Ωραία, αλλά ωστόσο όμως, έτσι, αυτό που λες στην προκειμένη περίπτωση τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι το εξής, ότι παιδιά,
αν πιστεύετε ότι δεν είμαι καλός εγώ να ηγηθώ αυτού του κόμματος, αυτής της προσπάθειας, ελάτε, μπείτε, γίνετε μέλη και ελάτε, ας πούμε, στο συνέδριο που θα κάνω και βγείτε εσείς πρόεδροι και μπείτε εσείς μπροστά. Πάρτε το λόγο, δώστε μια σωστή ομιλία χωρίς auto-cue που είχε ο Κασελάκης, μια ομιλία από καρδιάς, μια σωστή ομιλία, δείξτε το ποιόν σας, χτίστε και ελάτε και ψηφιστείτε. Και πάρτε το. Με δημοκρατικό και ωραίο τρόπο. Mm-hmm. Πιο ξεκάθαρη κουβέντα από αυτή δεν έχω ξανακούσει, Τέρι, σου μιλάω ειλικρινά. Γιατί εδώ έχουμε κόμματα που αποφεύγουν να κάνουν συνέδρια για να μην χάσουν την προεδρία κάποιοι. Και αυτό που λες σε τιμάει και καλά θα κάνουν πολλοί που δεν σε έχουν δει με καλό μάτι και την κίνηση αυτή που κάνεις δεν τη βλέπουν με καλό μάτι να την ξανασκεφτούν, γιατί δεν έχω ξανακούσει παρόμοια πρόταση από κόμμα που να δημιουργείται τώρα και να λέει ελάτε και πάρτε εσείς την καρέκλα, ρε παιδιά, δεν με ενδιαφέρει, εγώ προσπαθώ να βάλω κάτι καλό μέσα στη Βουλή, προσπαθώ να κάνω κάτι καλό, ας πούμε, ξέρω, για τον τόπο, όχι για να παίρνουμε λεφτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Τέρι Χατζηρεμίας, και για αυτούς που τον συμπαθείτε και για όσους τον αντιπαθείτε, τα λέει ξεκάθαρα, τα λέει έξω από τα δόντια και νομίζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο να σκέφτεστε κάποιοι πριν κρίνετε κάποιον. Σκεφτείτε δηλαδή με περισσότερα δεδομένα και όχι με κάποια παροπίδα στα μάτια, έτσι. Αυτό ήθελα να προσθέσω εγώ. My two cents που λένε. Λοιπόν, Τέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ευχαριστώ, φίλε James, για το βήμα που μου έδωσες. Ο κόσμος να κάνει like, κοινοποίηση και σχόλιο και περιμένω να δω και τα σχόλια του κόσμου από κάτω. Βεβαίως, και την ημέρα που θα είναι να παίξει εκπομπή θα σου στείλω νωρίτερα να ξέρεις ποια μέρα θα είναι, ας πούμε, να την προωθήσεις και εσύ για να ακουστούν αυτά τα πράγματα και σε περισσότερο κόσμο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Τέρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.